στον κύριο Ιωάννη Παπαφθοράτο, τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε. Ξέρετε, αυτό που αναρωτιούνται πολλοί είναι αν ό,τι είδαμε να συμβαίνει χθες το βράδυ ήταν μια σκληρή στρατιωτική επιχείρηση που έλαβε τέλος ή ήταν μια πρόβα πολέμου για αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Τι πιστεύετε? Ήταν μία από τις τέσσερις επιλογές που είχε η Τεχεράνη. Θα μπορούσε να ακολουθήσει και μια πιο ήπια αντίδραση. Φερρυπίν θα μπορούσε να κάνει κάποια επιχείρηση μέσω της Χεσμολά ή μέσω των γνωστών οργανώσεων τις οποίες ελέγχει. Θα μπορούσε βέβαια να χτυπήσει και στόχους αμερικανικούς στο έδαφος της Συρίας ή του Ιράκ. Και φυσικά θα μπορούσε να εξαπολύσει ένα κύμα τρομοκρατικών ενεργειών ανά την Ιφίλιο. Επέλεξε να επιτεθεί από το έδαφος της. Ήταν η πρώτη φορά που το κάνει αυτό και βεβαίως βρέθηκε αντιμέτωπη, και αυτό προφανώς δεν το ανέμενε, όχι μόνο με τη Δύση, αλλά και με αρκετά κράτη της περιοχής μουσουλμανικά. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και ενδεχομένως στην πορεία να αποκαλυφθεί ο ρόλος και άλλων κρατών, τα οποία δεν ετάξαν στο πλευρό της. Αντιθέτως, ετάξαν στο πλευρό του Ισραήλ. Και αυτός ο άξονας που θέλει να δημιουργήσει η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Υπάρχει κάποιος νικητής και κάποιος ιτημένος από αυτό που έγινε χθες? Σίγουρα νικητής είναι το Ισραήλ, με την έννοια ότι δεν είχε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής στο εδαφός του, παρά μόνο ελάχιστες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ως τώρα, υλικές ζημιές. Από την άλλη πλευρά, το καθεστώς της Τεχεράνης πέρασε ένα μήνυμα προς τα έξω, ναι, ότι εγώ δεν μπορώ σας να αφήσω. Σας διακόπτω, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, γιατί εμείς βλέπουμε εδώ εικόνες μετά το τέλος της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ο Νίκος Δένδιας κάνει δηλώσεις. Είναι η Μαρία Τσιλινίκου εκεί. Ποια μέτρα έχετε αποφασίσει? Θα υπάρξει ανακοίνωση και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ατού ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι. Παιδιά, δεν είναι. Παιδιά, το Κισαία δεν είναι για να κάνουμε την κουβέντα μόλις βγούμε. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι Συμβούλιο Ασφάλειας και κατά συνέπεια, ό,τι λέγεται, η ευθύνη είναι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ό,τι θεωρεί αυτός ότι μπορεί να ανακοινωθεί. Γιάννη, δεν ξέρω αν με ακούς. Βεβαίως σε ακούμε, είσαι στον αέρα. Ολοκληρώθηκε μόλις τώρα το συμβούλιο του Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος Δένδιας μόλις τώρα φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου και ο Βασίλης Κικίλιας. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της διπλωματίας. Στο τραπέζι τέθηκαν όλες τις εξελίξεις. Χαρτογράφησαν τα δεδομένα και πήραν αποφάσεις σε σχέση με το τι στάση θα ακολουθήσει η Αθήνα σε πολλές πτυχές, σε σχέση με τις εξελίξεις που μπορεί και τις επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσει μια νέα κρίση στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Μπορεί να έχουμε επιπτώσεις και στο μεταναστευτικό, στην ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, ο Νίκος Δένδιας έφτασε στην Αθήνα, καθώς διέκοψε το ταξίδι του στις ΗΠΑ και ταξίδεψε εκτάκτως για το Κισαία στην Αθήνα. Έφτασε λίγο μετά τις 4 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί ενημερώθηκε από την ηγεσία. Να θυμίσουμε ότι στην Ερυθρά Θάλασσα, Γιάννη, μετά τις επιθέσεις των Χούθη σε εμπορικά πλοία, υπάρχει και η φρεγάτα Ίδρα για να διασφαλιστεί ελεύθερη ναύση πλοία. Περιμένουμε να δούμε τι ενημέρωση θα έχουμε. Σωστά, τώρα από και το τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που προανήγγειλε ο κύριος Δένδιας. Ευχαριστούμε τη Μαρία Τσιλινίκου. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας και θα ήθελα, αν μπορούμε, να εξάγουμε ένα συμπέρασμα για το ποιο είναι το σενάριο της επόμενης ημέρας. Θα επιτεθεί το Ισραήλ με δρυμύτητα? Θα μπορέσει να ανταπαντήσει με βαρύτερο τρόπο το Ιράν? Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε καθηγητή? Αυτή τη στιγμή το μπαλάκι βρίσκεται στο τερέν του Ισραήλ. Και αυτό ήθελε να το πετύχει το Ιράν και το πέτυχε. Δηλαδή, πρέπει το Ισραήλ να αποφασίσει εάν θα κλιμακώσει ή εάν θα χειριστεί με πιο ήπιο τρόπο κάτι που δεν το συνηθίζει. Αυτό το χτύπημα θα απαντήσει. Είναι δεδομένο ότι θα απαντήσει. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μέσα στο DNA του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει στρατηγικό βάθος. Από πίσω του είναι η θάλασσα. Άρα λοιπόν δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει κανέναν απολύτως πόλεμο. Και οι Ισραηλινοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, αρνούνται κατηγορηματικά ότι υπήρχε ενημέρωση 72 ώρων. Αρνούνται πάρα πολλά από τα επιχείρηματα των Ιρανών. Λένε ότι βεβαίως αυτή η επίθεση, η οποία έγινε, αναμενόταν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι ότι υπήρχε πλήρης ενημέρωση από πλευράς του Ιράν προς την Ουάσιγκτον ή προς άλλα κοινωνικά. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι βαρύτερο από αυτό που είδαμε και το οποίο εξουδετερώθηκε τελικά? Κανείς δεν γνωρίζει το προστάσιο του Ιράν. Και να μην ξεχνάμε ότι πίσω από το Ιράν βρίσκονται και άλλες χώρες. Θα δούμε ποιο ρόλο θα παίξουν αυτές οι χώρες. Δείτε τη Ρωσία. Ωστόσο, η Ρωσία, το Κρεμλίνο, έχει κρατήσει μια πολύ επιφυλακτική στάση. Υπάρχει η Κίνα. Η Κίνα τροφοδοτείται μέσω πετρελαίου από το Ιράν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ενδιαφέρεται να μην κλείσουν τα στενά του ορμούς και φυσικά μην υπάρχει κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Σας ευχαριστούμε για την ανάλυση, κύριε καθηγητά.